ήχος DJI Action 3. Έχουμε ένα σοβαρό update που ξέχωρα από τα 10-bit HDR βίντεο και τα λοιπά, έχει και το gain στο ήχο, το οποίο τι μας κάνει, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη δύναμη που θα μας βγάλει πάνω στο μικρόφωνο. Το πρόβλημα που είναι στα motovlog και ειδικά στους μονοσκελετιστές που χρησιμοποιούν κάμερες και το μικρόφωνο το έχουν μέσα στο κράνος, το πρόβλημά τους είναι ότι επειδή ακούγεται πολύ δυνατά και εγκλωβίζεται ο ήχος μέσα στο κράνος, παραμορφώνει το μικρόφωνο. Εδώ λοιπόν, με το καινούριο update, έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον ήχο. Θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Βασικά, τα καλύτερα μικρόφωνα. Έχει το άλλο. Της Rode. Το οποίο είναι ένα ακριβό μικροφωνάκι, θα έλεγα, για αυτή τη δουλειά. Δεν πάβει όμως να είναι και το καλύτερο και το απόλυτο για να έχουμε το σωστό ήχο. Από εδώ λοιπόν, με έναν αντάπτορα της Boya, ο οποίος είναι το BYK4, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ, πιστεύω ότι το βλέπετε. Βάζουμε το μικροφωνάκι εδώ και αυτόματα έχουμε ήχο. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε τώρα τι ακριβώς γίνεται εδώ. Ανοίγουμε την κάμερα. Τη στιγμή λοιπόν που έχουμε συνδέσει τον ήχο, έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Το βλέπετε εδώ το μικρόφωνο που ανεβοκατεβαίνει. 1-2, 1-2, το βλέπετε που κοκκινίζει. Κοκκινίζει γιατί υποτίθεται ότι το έχω μέσα στο κράνος και αυτό είναι λάθος, αυτή είναι η παραμόρφωση. Από εδώ μακριά δεν κάνει τίποτα, δουλεύει κανονικότατα. Τι γίνεται λοιπόν, πάμε στις ρυθμίσεις, πάμε στο μικρόφωνο και εδώ πέρα έχει το gain. Το είχα βάλει στο 0 να φανταστείτε και παραμόρφωνε. Θα το πάω στο -12, -11. Για να δούμε τώρα. Τώρα το βάζω κοντά, όσο και να μιλάω, όσο και να δυναμώνω τη φωνή, όπως βλέπετε ο ήχος δεν παραμορφώνει εδώ πέρα. Βλέπετε δεν κοκκινίζει καθόλου. Οπότε αυτό είναι και το ζητούμενο μέσα στην κάμερα. Να μπορώ δηλαδή να καταγράψω τον ήχο έτσι ώστε να μην μου κάνει παραμόρφωση και ακούγεται περίεργα, ας πούμε, είτε ο ήχος της μηχανής ακόμη. Ίσως να θέλει λίγο παραπάνω, θα το δοκιμάσω για 1-2, 1-2. Νομίζω ότι είναι μια χαρά εκεί. 1-2, 1-2, 1-2, 1-1-1. Το δοκιμάσω στο -11 λοιπόν και θα δω μετά από ένα τεστάκι πως παίζει. Θα το δοκιμάσω και στο 0 και στο... Πάντως σίγουρα όχι εκεί που είναι από την αρχή, από τη μάνα του, στο -12.